Για το θέμα θα συζητήσουμε με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Διονύση Ευγενίδη, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Τι κάνετε, τι προβλέπει η διαδικασία και πότε εκτιμάτε ότι θα ολοκληρωθεί? Ξεκίνησαν να έρχονται σε εσάς? Ξέρετε, είπα και στην αρχή της εκπομπής ότι τα φαρμακεία, οι φαρμακοποιοί, ειδικά για τους ανθρώπους κάποιες ηλικίες, είναι μέλη της οικογένειας ο φαρμακοποιός. Είναι αυτό, αλήθεια. Είναι πραγματικά, οι περισσότεροι έτσι αισθάνονται από τους ασθενείς, τους χρόνιους ασθενείς, αυτοί οι οποίοι πραγματικά έρχονται, επισκέπτονται συνέχεια τα φαρμακεία και αισθάνονται τον φαρμακοποιό τους σαν ένα μέλος της οικογένειάς τους. Πολύ σωστά το περιγράφετε. Όταν ασχολούμαστε εμείς δηλαδή με τα προβλήματα της υγείας του άλλου, του συνανθρώπου μας, νομίζω ότι πραγματικά είναι σαν να μπαίνουμε κατά κάποιο τρόπο μέσα στην οικογένειά του. Ξεκίνησαν να έρχονται σήμερα το πρωί και τώρα δεν ξέρω, ένας άνθρωπος άνω των 85, φαντάζομαι ότι στην πλειονότητά τους αυτή η ηλικιακή ομάδα ούτε μετακινείται εύκολα και ειδικά με τέτοιες καιρικές συνθήκες. Ναι, αλλά αν θεωρήσουμε ότι το φαρμακείο είναι ο πιο εύκολα προσβάσιμος χώρος υγείας για τον κόσμο, είναι πολύ εύκολο να βγει κάποιος στο φαρμακείο. Έχει αρχίσει η κίνηση από τους άνω των 85 ετών που θέλουν να κάνουν το εμβόλιο. Όχι, μην περιμένετε ουρές και τέτοια βέβαια, έτσι, γιατί και το πληθυσμιακό εύρος, τέλος πάντων ο κόσμος ο οποίος είναι σε αυτή την ηλικία, είναι πολύ περιορισμένοι. Αλλά επίσης και το θέμα του ότι, όπως είπατε και εσείς, με λόγω του καιρού δεν βγαίνουν καλά-καλά, φαντάζομαι ότι πάντως μέσα στις επόμενες μέρες θα ολοκληρωθεί η εργασία αυτή για όσους πραγματικά θέλουν να κάνουν το εμβόλιο. Εκείνο το οποίο συναντούμε εμείς σε αυτή την πρώτη φάση που προσπαθούμε να εγγράψουμε τους ηλικιωμένους στην πλατφόρμα αυτή, στο πρόγραμμα του εμβολιασμού, είναι ότι ειδικά για την επαρχία, όχι τόσο για τις πόλεις αλλά για την επαρχία, τα εμβολιαστικά κέντρα είναι ελάχιστα και σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και στη Χαλκιδική, δίπλα μας δηλαδή. Φαντάζομαι ακουγόμαστε και εκεί, ακούγεστε ο σταθμός και παντού, εκεί. Παντού ακουγόμαστε. Καλά κάνετε και τα λέτε, πρόεδρε. Στη Χαλκιδική λοιπόν υπάρχουν, από ό,τι μου πληροφόρησαν, 2 εμβολιαστικά κέντρα και ξέρετε, η Χαλκιδική είναι ένας τεράστιος νομός, οι αποστάσεις είναι τεράστιες και πραγματικά είναι αδύνατον για κάποιον ηλικιωμένο να μετακινηθεί 100 χιλιόμετρα και παραπάνω ίσως για να πάει στο εμβολιαστικό κέντρο. Και παρόμοια προβλήματα, αν πιάσουμε τώρα και την υπόλοιπη Ελλάδα, κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο κιόλας, στις Κυκλάδες, στα νησιά μας, όπου εκεί τα προβλήματα βέβαια είναι πολύ περισσότερα, γιατί οι μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται από νησί σε νησί και όχι οδικώς. Με ρωτάνε από το πρωί, ξέρετε κύριε Ευγενίδη, οι άνθρωποι που έχουν κινητικά προβλήματα και είναι άνω των 85, τι θα κάνουν, πώς θα γίνει το εμβόλιο? Για όσους δεν μπορούν να μετακινηθούν, εκεί υπάρχει πρόβλεψη σε δεύτερο χρόνο να γίνει κατοίκον ο εμβολιασμός. Είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν μπορεί να υλοποιηθεί διαφορετικά. Τα εμβόλια τα συγκεκριμένα που κυκλοφορούν αυτή τη χρονική στιγμή είναι πάρα πολύ ευαίσθητα και δεν υπάρχει ακόμα και υποδομή για να μπορέσει να γίνει στηθεί μια κινητή μονάδα η οποία θα επισκέπτεται σπίτια. Οι κινητές μονάδες οι οποίες στήθηκαν ήταν εκείνες για να επισκεφτούν τα γυροκομεία μέσα τα οποία ήταν στην πρώτη φάση του εμβολιασμού, όπου ήταν πολύ ηλικιωμένοι μαζεμένοι και ήταν πάρα πολύ επικίνδυνα για τη διασπορά της νόσου, και εκεί πήγαν κινητά συνεργεία για να κάνουν μαζικούς εμβολιασμούς. Κινητό συνεργείο για να κάνει μεμονωμένους εμβολιασμούς θα αργήσουμε λίγο να δούμε. Υπάρχει ενδεχόμενο να δούμε συνωστισμό αυτές τις ημέρες στα φαρμακεία? Και επίσης, πόση ώρα περίπου σας πήρε εσάς για να κάνετε σήμερα την αίτηση στον πρώτο ηλικιωμένο που ήρθε? Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή, δεν είναι καθόλου χρονοφόρα. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρόκειται να δημιουργηθεί ούτε και θέμα ουράς στα φαρμακεία. Όχι για άτομα τα οποία θα περιμένουν να εμβολιαστούν, γιατί σας είπα ότι... Θεσμός δεν γίνεται στα φαρμακεία, για την αίτηση λέμε. Για την αίτηση, ναι. Μην ξεχνάτε ότι από ό,τι λένε είναι 100.000 τα άτομα πάνω των άνω των 85 ετών. Τα 100.000 άτομα στη χώρα μας, άμα τα διαιρέσεις με τα 10.000 φαρμακεία της χώρας, πέφτουν 10 άτομα στο κάθε φαρμακείο. Από τα 10 άτομα στο κάθε φαρμακείο, τα 5 να έρθουν.
τα υπόλοιπα είτε δεν θα κάνουν, είτε τους έχουν τα παιδιά τους γραμμένους στην άλλη συνταγογράφηση. Οπότε δεν είναι ο αριθμός μεγάλος και η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Οπότε δεν καθυστερεί ούτε η δουλειά μας, η καθημερινότητα του φαρμακείου. Πρέπει να έχει μαζί του το ΑΜΚΑ. Οπωσδήποτε. Μόνο με το ΑΜΚΑ γίνεται το κλείσιμο του ραντεβού. Εκτυπώνεται ένα χαρτί το οποίο του δίνει και τα δύο ραντεβού του, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι από τη στιγμή που θα κάνεις το πρώτο, μετά από 20 μέρες οπωσδήποτε θα κάνεις και το δεύτερο για να γίνει πλήρως ο εμβολιασμός. Άρα εκτυπώνουμε ένα χαρτί, το οποίο χαρτί αυτό το παίρνει ο ασφαλισμένος, ο ηλικιωμένος αυτός ο οποίος εμβολιαστεί, και το έχει μαζί του, μαζί με την ταυτότητά του, στο εμβολιαστικό κέντρο, στο οποίο καταρχάς επιλέγει το σύστημα που θα πάει. Υπάρχει κόστος για τις αιτήσεις? Για τον ασθενή, κανένα, όχι απολύτως. Ναι. Πώς επιλέγετε το εμβολιαστικό κέντρο? Αυτόματα βγαίνει με βάση τη διεύθυνση? Ναι, με βάση τη διεύθυνση, με βάση τον ταχυδρομικό κώδικα, βγαίνει το κοντινότερο εμβολιαστικό κέντρο. Υπάρχει μια επιλογή από ωράρια μέσα στα οποία μπορεί να επιλέξει σε ποια ώρα θέλει να πάει. Αλλά ακόμη και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ταχυδρομικός κώδικας είναι είτε εσφαλμένος, είτε δεν μένει πια σε εκείνο το σημείο που είχε δηλώσει όταν έκανε τα χαρτιά του, μπορεί να γίνει αλλαγή και να πάει κάπου πιο κοντά στο σπίτι του. Απλώς πολλές φορές αυτό το πιο κοντά στο σπίτι του συνεχίζει να είναι πάρα πολύ μακριά από το σπίτι του. Ναι. Ειδικά όπως είπαμε για ανθρώπους άνω των 85 που δεν μετακινούνται, δεν βγαίνουν τόσο. Και κοιτάξτε, τόσο καιρό έχουμε πει μένουμε μέσα, μένουμε στο σπίτι και το έχουν κάνει κτήματος αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μπορούν τώρα ξαφνικά να τους πούμε βγες για να πας να κάνεις την αίτηση, μετά βγες για να πας να κάνεις το εμβόλιο. Δεν είναι εύκολο. Ναι, ακριβώς. Το πιο σημαντικό είναι το να μην έρχονται σε επαφή με κρούσματα, μένοντας μέσα στο σπίτι. Θεωρώ ότι τα άτομα μεγάλης ηλικίας πιο εύκολα μένουν μέσα στο σπίτι από ό,τι νεότερες ηλικίες. Επιβάλλεται να μείνουν μέσα στο σπίτι. Τώρα η έξοδος αυτή είναι επιβεβλημένη. Εντάξει, ο εμβολιασμός είναι η μόνη ασφίδα την οποία μπορούμε να έχουμε για να μπορέσουμε σιγά σιγά να επανέλθουμε στην καθημερινότητά μας. Κύριε Ευγενίδη, ένα τελευταίο ερώτημα. Είπαμε όταν ανακοινώθηκε ότι θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός ότι θα πρέπει κανονικά ο προγραμματισμός να γίνεται από τον οικογενειακό γιατρό, έναν θεσμό που στην Ελλάδα δεν τον έχουμε καταλάβει τη σημασία που έχει. Πώς ξέρουμε ότι κάποιος μπορεί και πρέπει να εμβολιαστεί, δηλαδή ότι δεν έχει κάτι που να απαγορεύει τον εμβολιασμό του? Θα το εξετάσουν αυτό όταν θα πάει στο κέντρο εμβολιασμού? Σαφέστατα, πριν τον εμβολιασμό θα γίνει μια εξέταση από τον γιατρό ο οποίος είναι εκεί, και γι' αυτό κρατάει 15 λεπτά το κάθε ραντεβού, ίσως και παραπάνω, δεν ξέρω. Αλλά είμαι σίγουρος ότι όλοι οι ηλικιωμένοι οι οποίοι ενδιαφέρονται να κάνουν το εμβόλιο το έχουν συζητήσει πάρα πολλές φορές με τον γιατρό τους, το αν θα κάνουν το εμβόλιο όταν θα τους δοθεί αυτή η ευκαιρία. Μόνο με εμάς το έχουν συζητήσει εκατοντάδες φορές, φαντάζομαι και με τον γιατρό τους που πηγαίνουν κάθε μήνα και συνταγογραφούν τα φάρμακά τους. Σαφέστατα και πρέπει να έχουν πάρει την έγκριση από τον γιατρό τους, και σαφέστατα θα πάρουν και την τελική έγκριση την ώρα του εμβολιασμού. Εσείς εμβολιαστήκατε, οι φαρμακοποιοί εμβολιαστήκατε, έχετε μπει στη σειρά? Όχι, εμείς δεν έχουμε εμβολιαστεί και μέχρι χθες δεν ήμασταν καν και στη σειρά σύμφωνα με τα λεγόμενα του Υπουργείου. Χθες το απόγευμα στην ενημέρωση του Υπουργείου αναφέρθηκε και το δικό μας επάγγελμα ότι είναι μέσα σε αυτά τα οποία θα εμβολιαστούν σε κάποια φάση, τέλος πάντων, πριν από τον γενικό πληθυσμό, και πραγματικά αισθανθήκαμε και εμείς εκείνη τη στιγμή ότι μας αναγνωρίζει η πολιτεία, το ότι αποτελούμε και εμείς ένα κομμάτι του υγειονομικού χώρου που προσφέρει τόσα πολλά χωρίς στην ουσία να έχει καμία ανταμοιβή. Ναι. Και ήσασταν και αυτοί που ήσασταν ανοιχτά ούτως ή άλλως από το πρώτο lockdown, που καταλάβαμε τι θα πει lockdown και ήσασταν στην πρώτη γραμμή. Σας ευχαριστώ θερμά, Πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ για την καλημέρα. Καλημέρα.